Από μήνα σε μήνα πηγαίνει η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, καθώς η παράταση των φορολογικών δηλώσεων θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο τη χορήγησή τους στους δικαιούχους. Τα επιδόματα τέκνων έπρεπε κανονικά να καταβάλλονται εδώ και μήνες, αλλά τελικά η χορήγηση της πρώτης δόσης ανακοινώθηκε ότι ξεκινά τον Ιούλιο, αφού όμως προηγουμένως ο κάθε δικαιούχος θα είχε υποβάλει τη φορολογική του δήλωση και θα είχε υποστεί μια απίστευτη γραφειοκρατική ταλαιπωρία για να συγκεντρώσει τα δεκάδες δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίσταση. Στο μεταξύ, με μια διάταξη Βόβα που πέρασε σε πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των εισοδηματικών ορίων, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μειώνεται ο ρυθμός όσων γονέων δικαιούνται επιδόματα, αλλά και τα ποσά που θα λάβουν χιλιάδες άλλοι που παραμένουν δικαιούχοι. Αυτό δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς, εκτός από μια παγίδα που βάλανε όλους τους δικαιούχους να περιμένουν αυτό το επίδομα, γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται στο σύλλογο και λένε πότε θα τα πάρουμε για να πάρουμε μία ανάσα. Έτσι, είτε είμαστε εμείς οι τρίτεκνοι είτε είναι οι πολύτεκνοι. Γιατί και στους πολύτεκνους ισχύει ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς ο ίδιος νόμος είναι και για τους πολύτεκνους. Δεν μπορεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Οικονομικών να βγάζουν τέτοιους νόμους και να κατατροπώνουν με λίγα λόγια τους πολύτεκνους ή τους τρίτεκνους, εμάς, και να είμαστε σε μια φάση, δηλαδή σε μια αδίέξοδο. Δεν υπάρχει από κάπου να μας βοηθήσουν. Αυτό είναι ντροπή και έσχος, εγώ θα έλεγα. Δεν είναι σωστό, δεν είναι κάτι που μπορεί, δηλαδή, ένας άνθρωπος να πάρει να διαβάσει αυτό τον νόμο και να πει ότι ναι, έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι που το γράψανε. Είναι εντελώς άδικο για τους τρίτεκνους. Εντελώς, γιατί ένα παιδί όταν σπουδάζει δεν θέλει μόνο τη σύντησή του, θέλει και πολλά άλλα, θέλει τα εισιτήριά του για να έρθει εδώ, θέλει τα πάντα, όπως θέλει ένα σπίτι που μένουν τα υπόλοιπα 4 μέλη, άλλα τόσα έξοδα θέλει και το παιδί που είναι στις σπουδές του. Και όχι να το βγάζεις τα ξαφνικά έξω επειδή έκλεισε τα 18, αυτό είναι ντροπή τους. Δηλαδή κάτι θα πρέπει να κάνουνε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Μας υποσχέθηκαν πολλά πράγματα. Μας υποσχέθηκαν ότι τώρα τον Ιούλιο θα πάρουν την πρώτη δόση από τον πόνους που είχαν οι τρίτεκνοι. Δηλαδή ήταν 1.500 ευρώ που θα τα παίρνανε σε 3 δόσεις οι τρίτεκνοι. Με αυτό εδώ πέρα το καταρρύπτουνε. Από τη στιγμή που κλείνει το παιδί τα 18 δεν παίρνει αυτό τον πόνους. Είναι ντροπή τους. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Δηλαδή δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να το αναλύσω και να τους... είναι αδικαιολόγητοι. Να σημειώσουμε πως μέχρι σήμερα ίσχυε πως ο καθοριστικός παράγοντας ήταν το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, γεγονός που εξαιρούσε από το συνολικό εισόδημα κάθε οικογένειας τα εισοδηματικά εκείνα που προέρχονταν από τα επιδόματα πρόνοιας ή ανεργίας. Συνυπολογίζοντας όμως η κυβέρνηση και αυτά τα ποσά, ανεβάζει τον πήχη και δυσχεραίνει τη λήψη του επιδόματος από τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες.